Στο σύμπαν μας υπάρχουν αμέτρητοι γαλαξίες, ο καθένας από τους οποίους αποτελείται από 3 εκατομμύρια αστέρια, πλανητικά συστήματα και διάφορα ουράνια σώματα. Ο δικός μας γαλαξίας είναι αυτός που περιέχει το ηλιακό μας σύστημα. Στο κέντρο του ηλιακού μας συστήματος βρίσκεται ο ήλιος. Το ηλιακό μας σύστημα, άμα το πάρουμε από τον ήλιο και δούμε όλους τους πλανήτες στη σειρά, χωρίζεται χοντρικά σε 4 πρώτους πλανήτες που τους λέμε στερεούς ή γήινους, γιατί έχουν μια στέρεα επιφάνεια και σύσταση παρόμοια με αυτή της Γης. Μετά ακολουθεί η ζώνη των αστεροειδών, που περιέχει μικρά ουράνια σώματα σε τροχιά, και έπειτα έχουμε τους 4 εξωτερικούς πλανήτες, που τους λέμε αέριους γίγαντες, γιατί είναι πολύ μεγαλύτεροι από τη Γη και αποτελούνται κυρίως από αέρια. Ο πρώτος πλανήτης που βρίσκεται πιο κοντά στον ήλιο είναι ο Ερμής. Πήρε το όνομά του από τον γοργοπόδαρο θεό Ερμή, γιατί περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο πιο γρήγορα από κάθε άλλο πλανήτη στο ηλιακό μας σύστημα. Ο Ερμής ανήκει στους στέρεους πλανήτες. Η διάρκεια περιστροφής γύρω από τον άξονά του αντιστοιχεί σε 59 γήινες μέρες. Η διάρκεια της ημέρας του από ανατολή σε ανατολή διαρκεί 176 γήινες μέρες. Η διάρκεια περιστροφής του γύρω από τον ήλιο, δηλαδή το αντίστοιχο έτος εμάς, διαρκεί 88 γήινες μέρες. Η απόστασή του από τον ήλιο είναι περίπου 58 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Σε γενικές γραμμές είναι 2,5 φορές μικρότερος από τη Γη. Είναι πλανήτης που δεν έχει ατμόσφαιρα και η θερμοκρασία την ημέρα μπορεί να ξεπεράσει τους 400 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη νύχτα πέφτει στους -130. Αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τον Ερμή το διαστημόπλοιο Pepe Colombo, που είναι αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, το οποίο εκτοξεύτηκε το 2018 και αναμένεται να φτάσει το 2025. Ο δεύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος είναι η Αφροδίτη. Είναι ένα από τα πιο λαμπερά σώματα στον νυχτερινό ουρανό, γι' αυτό και πήρε το όνομά της από τη θεά Αφροδίτη. Είναι γνωστή και ως Αυγερινός. Ανήκει και αυτή στους στερεούς πλανήτες. Η διάρκεια της ημέρας της, δηλαδή η περιστροφή που κάνει γύρω από τον άξονά της, διαρκεί 243 γήινες μέρες, ενώ η διάρκεια του έτους της, δηλαδή η περιστροφή που κάνει γύρω από τον ήλιο, διαρκεί 225 γήινες μέρες, δηλαδή το έτος της διαρκεί λιγότερο από την ημέρα της. Απέχει από τον ήλιο περίπου 108 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Σε αντίθεση με τους περισσότερους πλανήτες, η Αφροδίτη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της κατά την ανάδρομη φορά που έχουν οι υπόλοιποι πλανήτες, από την ανατολή προς τη δύση. Είναι λίγο μικρότερη από τη Γη. Η Αφροδίτη έχει μια πολύ πυκνή, δηλητηριώδη για εμάς ατμόσφαιρα, γεμάτη από διοξίδιο του άνθρακα και κυτρινοπά νέφη θηϊκού οξέως που εγκλωβίζουν τη θερμότητα. Το ιδιαίτερα έντονο φαινόμενο του θερμοκηπίου που προκαλείται κάνει την Αφροδίτη τον πιο καυτό πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, με μέση επιφανειακή θερμοκρασία 460 βαθμούς Κελσίου. Τρίτος πλανήτης στη σειρά είναι το σπίτι μας, η Γη, για την οποία μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο Ήλιος, Γη, Σελήνη. Ο τέταρτος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος είναι ο Άρης, ένας ψυχρός, έρημος πλανήτης γεμάτος σκόνη και βράχια. Παρουσιάζει εποχές και έχουμε στοιχεία πως ήταν ενεργός στο παρελθόν. Συναντάμε φαράγγια, ανενεργά ηφαίστεια και έχουμε βρει μέχρι και πάγο. Κύριο χαρακτηριστικό του το κόκκινο χρώμα, που οφείλεται στη μεγάλη περιεκτικότητα του εδάφους σε οξύδια του σιδήρου, τη γνωστή σε όλους μας σκουριά. Ανήκει στους στερεούς πλανήτες. Είναι περίπου μισό σε μέγεθος σε σχέση με τη Γη και έχει σχεδόν ίδια διάρκεια ημέρας με τη Γη. Η διάρκεια του έτους του είναι 687 γήινες μέρες και η απόστασή του από τον ήλιο 230 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Έχει 2 δορυφόρους, το Φόβο και το Δήμο, τα οποία ήταν τα άλογα από το άρμα του θεού Άρη. Η ατμόσφαιρά του είναι πολύ αραιή και αποτελείται κυρίως από διοξίδιο του άνθρακα. Πριν από εκατομμύρια χρόνια υπήρχε πολύ υγρό νερό στην επιφάνειά του. Είναι ο πλανήτης που έχουμε εξερευνήσει περισσότερο από όλους και ο μόνος πλανήτης που έχουμε στείλει τόσες πολλές αποστολές. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ο μόνος πλανήτης που κατοικείται από ρομπότ. Διαστημικά σκάφη στην τροχιά του και ρόβες να χτενίζουν την επιφάνειά του. Πέμπτος στη σειρά από τον ήλιο, ο Δίας. Οι γνωστές σε όλους μας ρίγες και δίνες του Δία είναι στην ουσία δυνατά ρεύματα αέρα, κυκλώνες και παγωμένα νέφη από νερό και αμμονία που συναντάμε σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη υδρογόνο και ήλιο. Η χαρακτηριστική κόκκινη κοιλίδα που έχει στο κέντρο είναι μια τεράστια θύελα διπλάσια από το μέγεθος της Γης, που έχει ξεσπάσει το Δία εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Είναι στην κατηγορία αέριος γίγαντας
Και τι γίγαντας, είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Περισσότερο από τη διπλάσια μάζα όλων των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος μαζί. Μία μέρα στο Δία διαρκεί μόλις 10 γηίνες ώρες. Αλλά ένας χρόνος αντιστοιχεί σε 12 γηίνα χρόνια. Η απόστασή του από τον ήλιο είναι 780 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Σε γενικές γραμμές είναι 11 φορές μεγαλύτερος από τη Γη. Είναι πλανήτης που έχει δακτύλους, όπως όλοι οι αέριοι γίγαντες. Έχει επίσης δεκάδες δορυφόρους, πάνω από 75. Οι τέσσερις πιο γνωστοί είναι η Ιώ, η Ευρώπη, ο Γανιμίδης και η Καλιστό. Ο Δίας προστατεύει με το δυναμικό σύστημα που δημιουργείται λόγω της θέσης και της μάζας τους, τους εσωτερικούς πλανήτες και φυσικά τη Γη. Χάρη σε αυτόν, δεν πλησιάζουν όλους τους εσωτερικούς πλανήτες, κομήτες και διάφορα ουράνια σώματα του εξωτερικού ηλιακού μας συστήματος. Χωρίς το Δία δηλαδή, μπορεί και να μην υπήρχε ζωή στη Γη. Ο δεύτερος μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος και έκτος στη σειρά, ο Κρόνος. Είναι και αυτός αέριος γίγαντας και έχει παρόμοια σύσταση με τον Δία. Μία ημέρα στον Κρόνο διαρκεί περίπου 10 γήινες ώρες. Η διάρκεια του έτους του είναι περίπου 30 γήινα χρόνια. Είναι 9 φορές μεγαλύτερος από τη Γη. Η απόστασή του από τον ήλιο είναι 1,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Έχει δεκάδες δορυφόρους, με γνωστούς τον Τιτάνα και τον Εγκέλαδο. Χαρακτηριστικό του είναι η εντυπωσιακή δακτύλη. Έχει στο σύνολο 7 δακτύλιους με κενά ανάμεσά τους, που αποτελούνται από περιστρεφόμενα σωματίδια πάγου. Το 2004, το διαστημικό σκάφος Κασίνι μπήκε σε τροχιά γύρω από τον Κρόνο και μας προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για τον πλανήτη, τους δακτύλιους και τους δορυφόρους του. 7ος πλανήτης στη σειρά, ο Ουρανός. Γνωστός από το 1781, ανακαλύφθηκε από τον William Herschel. Ανήκει στην κατηγορία αέριος γίγαντας και μάλιστα από τους παγωμένους. Η διάρκεια της ημέρας είναι 17 γήινες ώρες. Η διάρκεια του έτους του είναι 84 γήινα χρόνια. Έχει δηλαδή μικρή μέρα και μεγάλη χρονιά. Είναι 4 φορές μεγαλύτερος από τη Γη. Η απόστασή του από τον ήλιο είναι περίπου 2,8 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Το φως δηλαδή χρειάζεται 2 ώρες και 40 λεπτά για να φτάσει από τον ήλιο στον ουρανό. Έχει 27 δορυφόρους και είναι γνωστός ως ο πλάγιος πλανήτης, διότι περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του οριζόντια, ενώ όλοι οι άλλοι πλανήτες κάθετα. Διαθέτει 13 σκοτεινούς δακτύλους, που είναι λιγότερο ορατοί από τους αντίστοιχους του χρόνου, αλλά είναι εξίσου εντυπωσιακοί. Η ατμόσφαιρά του αποτελείται κυρίως από ήλιο και υδρογόνο και ελάχιστο μεθάνιο, που είναι όμως αυτό που δίνει στον πλανήτη το χαρακτηριστικό του μπλε χρώμα. Ο πιο απομακρυσμένος πλανήτης από τον ήλιο και 8ος στη σειρά, ο Ποσειδώνας. Ανήκει στην κατηγορία αέριος γίγαντες, παγωμένος κι αυτός. Η ημέρα του διαρκεί 16 γήινες ώρες. Η διάρκεια του έτους είναι 165 γήινα χρόνια. Σε γενικές γραμμές είναι περίπου 4 φορές μεγαλύτερος από τη Γη. Η απόστασή του από τον ήλιο είναι περίπου 4,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Και αυτό είναι που τον κάνει το πιο απομακρυσμένο πλανήτη από τον ήλιο. Για να φτάσει εκεί το φως του ήλιου δηλαδή, χρειάζεται 4 ολόκληρες ώρες. Έχει 13 δορυφόρους και διαθέτει 5 σκοτεινούς δακτύλιους. Έχει επίσης ατμόσφαιρα, η οποία αποτελείται κυρίως από υδρογόνο, ήλιο και μεθάνιο. Αν θέλετε να δείτε τους πλανήτες να ζωντανεύουν στα κινητά σας, υπάρχουν πολλές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για κινητά τηλέφωνα ή tablet. Μπορείτε εύκολα να ψάξετε με τις λέξεις κλειδιά Solar System Augmented Reality. Μερικές από αυτές είναι η Space4D, η Solar System AR Core και η Solar System Scope. Μπορείτε και εσείς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εφαρμογές για να ταξιδέψετε στο ηλιακό μας σύστημα που θα ζωντανέψει στην οθόνη του κινητού σας. Για παράδειγμα, στην εφαρμογή Space4D, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μία εικόνα, trigger εικόνα όπως τη λέμε για το Augmented Reality, την οποία θα στοχεύσω με το κινητό μου και θα δω τον πλανήτη να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μου. Επισκεφτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες και πηγές.